Φιλαρμονικό Σύλλογο Τρυπερού, Κέρκυρα 1909-2009. 100 χρόνια δημιουργική πορεία, δράση και καταξίωση. Απόψε την εκδήλωσή μα τιμούμε την παρουσία του η Υφυπουργό Τουρισμού Πολιτισμού, Άτζελα Γκερέμπη. Ο βουλευτής Χαράλαμος Χαραλάμπους. Ο πρώην Υπουργός Γιώργος Δρής. Και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ετεροδημοτών της Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καρδάνης. Αν ξέχασα κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Το Σκρυπερό, πρωτεύουσα του παλαιού Δήμου Απηλιωτών, υπήρξε κέντρο πολλών διοικητικών υπηρεσιών και σε συνδυασμό με την ύπαρξη σχολαρχείου, απετέλεσε σταθμό ανάπτυξης της γνώσης, των νέων ιδεών και της πνευματικής ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το κοινωνικό ιστορικό πλαίσιο άνθησε και η ιδέα της μουσικής που χαρακτηρίζει όπως κάθε τέχνη ανθρώπους που διαθέτουν ευαισθησίες, καλλιτεχνική κλίση και ξεχωριστή παιδεία. Η αξία του Φιλαρμονικού Συλλόγου Σκυπερού διατηρήθηκε αναλύωτη μέσα στον χρόνο και απετέλεσε σημείο αναφοράς της παλαιάς κοινότητας και πόλο έλξης των κατοίκων του χωριού. Αυτή η πολύχρονη πορεία οφείλεται με όλη τη σημασία της λέξης σε ήρωες, σε αυτούς που από το παρελθόν έως σήμερα με την πολυετή πολύπλευρη προσφορά τους συμμετείχαν είτε ως μουσική είτε ως μέλη του συλλόγου. Σε αυτούς που ουδέποτε πρόταξαν τα χρήματα, τον χρόνο, την κόπωση, τις θυσίες στο βωμό της προσφοράς προς το Σύλλογο που αποτελεί το ιερό κοιμήλιο που παραδόθηκε από τους παλαιότερους στους νεότερους σαν παρακαταθήκη την οποία οφείλουμε να διατηρήσουμε ζωντανή και ενεργή. Ο Φιλαρμονικός Σύλλογος του Σκρυπερού που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς είναι μουσικός και πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στις 3 Μαΐου του 1909 και είναι η τέταρτη φιλαρμονική κατά σειρά ίδρυση στον νομό της Κέρκυρας. Διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο, ένα παλαιό αρχοντικό βενετσιάνικο, 550 περίπου τετραγωνικά μέτρα και μια πάρα πολύ ωραία αίθουσα τελετών. Οι αίθουσες διατίθεται βασικά για τις ανάγκες διδασκαλίας των μαθητών, των σχολών θεωρίας και οργάνων, για τις πρόβες των μουσικών, τη φύλαξη των όλων και οργάνων, για την έκθεση του φωτογραφικού και αρχαιακού υλικού. Στελεχωμένος με εμπειρότητα τους καθηγητές, προσφέρει δωρεάν μουσική παιδεία και αποτελείται τόσο από μεγάλο σύνολο όπως είναι η μπάντα, αλλά και από μικρότερα όπως είναι η μπαντίνα και το σύνολο χάκινων και ξυλίνων δευτών. Το κυρίως σώμα της μπάντας εμφανίζεται σε όλες τις πολιτιακές και θρησκευτικές εκδηλώσεις της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, σε αντίστοιχες στην πόλη της Κέρκυρας, αποτελεί δε σημαντικό, εκτελεί δε σημαντικό αριθμό συναυλίων ετησίως. Επίσης, πολύ συχνά καλείται να συμμετέχει σε πλήθος κοινωνικών, πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων εκτός Κέρκυρας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στα Ιωάννα, στον πύργο της Ηλίας, στη Λάρισα, στη Θεσσαλονίκη, στο πίνδυ της Ιταλίας, στην Αυστρία και στην Πολωνία πρόσφατα. Ιδιαιτέρως με τη συμπλήρωση 100 χρόνων πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων όπως συναυλίες σε συνεργασία με άλλες φιλαρμονικές και πολιτιστικά σωματεία, οργάνωση πανελληνίου συνεδρίου αρχιμουσικών, έκθεση αρχαιακού υλικού, δημιουργία αναμνηστικού λευκώματος. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τη σημερινή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. Το μήνυμα που στέλνει η εκατονταετής παρουσία του Συλλόγου είναι ο αλτρουισμός και η ανυπόκριτη προσφορά. Το παιδαγωγικό μάθημα που ακτινοβολείται προς κάθε κατεύθυνση και αφορά ιδιαίτερα τους νέους, συνίσταται στην συνειδητοποίηση πως δεν εκφράζονται όλα σε υλικές αξίες, πως συμμετέχω σε ένα σύλλογο σημαίνει δημιουργό, κοινό επιτυχώς ένα πολιτιστικό ρεύμα ενάντια στη σύγχρονη σκέψη της απάθειας. Ο Σύλλογος διεκδικεί με αξιώσεις μία θέση στο Παγκόσμιο Εργαστήριο Πολιτιστικής Δημιουργίας της Μουσικής Παιδείας,
και να κερδίσει βέβαια στη συνείδηση των Κερκυραίων την αναγνώριση μιας προσπάθειας που μοναδικό στόχο και σκοπό έχει την προαγωγή της παιδείας, όχι μόνο της μουσικής, αλλά και εκείνης που δημιουργεί σκεπτόμενους ανθρώπους και πολίτες. Η αγάπη όλων μας, η ολοκληρωτική αφοσίωση, η ταύτισή μας στους σκοπούς ίδρυσης, η ανιδιοτελής προσφορά και πολλά άλλα αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Συλλόγου για τη μελλοντική του πορεία και ανάπτυξη. Χαριτολογώντας, αν θεωρήσουμε πως γενικά σε μια προσπάθεια τα 100 χρόνια είναι τα δύσκολα, τότε μπορούμε να καφιόμαστε πως το πρώτο και δυσκολότερο βήμα έχει στελεστεί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία σας την απόψινη βραδιά. Την Υφυπουργό, τον Βουλευτή, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Πρόεδρο, τους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης, Εθνική Ασφαλιστική, και θα αναφέρω και κάποιους που δεν είναι γραμμένοι στην αφίσα, αλλά είναι δικοί μας Κερκυραίοι, την Ποτοπία Αφή Μαυρομάτι από το Σκοπερό, Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρεάτων, Γονγκάκη ΣΑΕΒΕ και το σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος, Καρφού Μαρινόπουλος. Το προσωπικό του Μεγάρου για τη σημαντική βοήθεια όλο τον καιρό της προετοιμασίας και ιδιαίτερα την κυρία Σταυρακάκη, τους συμμετέχοντες μουσικούς, τον αρχιμουσικό Σπύρο Ρουβά, ένα χειροκρότημα για τους μουσικούς και τον κύριο. Θα μου επιτρέψετε ακόμη κάθε φορά που θα λέω ένα όνομα να χειροκροτάτε γιατί έχει σημασία. Του σολίστ, Θόδωρο Μαυρομάτι, ο οποίος είναι από και του Μάκη Ιωαννίδη. Φίλο από τα παλιά, ο οποίος και θα προλογίσει τα επιμέρους κομμάτια. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για την παρουσία σας και καλή μουσική ακρόαση.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη μας η χαρά που σας βλέπουμε εδώ, γιατί τους περισσότερους τους βλέπουμε στην Κέρκυρα, αλλά σήμερα τους βλέπουμε στην Αθήνα. Είτε είναι Κερκυραίοι, είτε δεν είναι Κερκυραίοι. 100 χρόνια, πώς περνάνε τόσο γρήγορα, αλλά τόσα θα περάσουν πολύ γρήγορα και έχω υποσχεθεί στο μαέστρο ότι θα γιορτάσουμε μαζί τα 200 χρόνια. Ένα εμβατήριο που έγραψε όμως ο μαέστρος μας, με τίτλο 1909, είναι η χρονιά ιδρύσεως της Φιλαρμονικής. Και οπωσδήποτε με τα 100 χρόνια δεν μπορούσαμε να μην αρχίσουμε τη συναυλία μας με αυτό το εμβατήριο. Σύνθεση δική του, ένας αξιόλογος νέος μουσικός, τα λέω τώρα. Τα λέω τώρα όλα μαζί, γιατί μέσα μου έλεγε: σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα. Δεν θέλω να λες για μένα. Αλλά εγώ δεν επιτρέπεται να μην πω. Το ξέρετε ποιος είναι. Είναι ο Σπύρος ο Ρουβάς, ο οποίος έχει σπουδάσει, παίζει τρομπόνι, είναι μαέστρος. Συνθέτης. Και οπωσδήποτε όμως, όχι μόνο αυτό, κάνει και πολλά ωραία άλλα κομμάτια, διασκευές. Ξέρετε, σήμερα στη σημερινή εποχή είναι κάπως διαδεδομένο. Πάμε σε ένα μαγαζί, πληρώνουμε, παίρνουμε ένα κομμάτι και το παίζουμε. Είτε είναι από την Αμερική, είτε είναι από την Αγγλία, είτε από τη Ρωσία, από οπουδήποτε. Αλλά το να καθίσει κανείς και να γράψει μόνος του και να κάνει μια ωραία διασκευή, θέλει να έχει πολλές γνώσεις. Και ο μαέστρος μας έχει, και όχι μόνο αυτό, έχει και την όρεξη. Και το κυριότερο από όλα είναι ότι, κάπως δύσκολο, σας το πληροφορώ αυτό το πράγμα, το υπογράφω δηλαδή, να τον αγαπούν οι μουσικοί. Έχει δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα μέσα στη Φιλαρμονική. Αγαπάει τα παιδιά, τον αγαπούν και για η μουσική όλοι. Και έχει και μεγάλη πειθαρχία. Και όταν λέω για πειθαρχία, όχι μόνο με την μπαγκέτα, αλλά και όταν κατεβάζει την μπαγκέτα, σταματάνε όλοι, δεν μιλάει κανείς, ακούνε τις παρατηρήσεις και πάνε να φτιάξουν κάτι καλύτερο. Ελπίζω σήμερα να διαπιστώσετε όλον αυτόν τον αγώνα τον οποίο έχει κάνει αυτά τα χρόνια που είναι αρχιμουσικός στην μπάντα και έχει μεταδώσει αυτές τις γνώσεις που έχει και με τον δικό του τον ωραίο τρόπο πάντοτε προς τους μουσικούς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα χειροκρότημα τώρα είναι το χειροκρότημα. Στη συνέχεια του προγράμματος μας έχουμε ένα πολύ ωραίο κερκυραϊκό χορό από τον Άι Γιώργη, τον ξέρετε όλοι, αλλά εδώ είναι σε μια ωραία γραφή που μας έχει κάνει ο μαέστρος μας. Ας το ακούσουμε.
Είπα, έτσι, υπολόγισα ένα ποσοστό, λέω 70% πρέπει να είναι Κερκυραίοι, 30% θα είναι Αθηναίοι και από άλλα μέρη. Το 70% όμως ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στην Κέρκυρα και ιδίως το Μεγάλο Σάββατο το πρωί. Οι άλλοι μπορεί να μην ξέρουν ή μπορεί να έχουν μάθει, αλλά είναι ευκαιρία να μάθουν σήμερα. Η μεν να αναπολύσουν, η δε να μάθουν. Αμλέτος, μία λέξη που τα λέει όλα. Είναι στα ιταλικά αμλέτο ή όπερα, Άμλετ, όπως το ξέρουμε εμείς. Ο Φράνκο Φάτσιο, Ιταλός συνθέτης, έγραψε όπερα πάνω στην υπόθεση του Άμλετ. Δεν είχε τόσο πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε γράψει μέσα ένα πένθυμο εμβατήριο, το οποίο ήταν όμως φανταστικό, πραγματικά. Και αυτό άρεσε σε πολύ κόσμο. Ο Κακομοίρης αυτός πέθανε σε ηλικία 51 ετών μόνο, το 1891. Αλλά το 1868 που είχε γράψει την όπερα Άμλετ ή Αμλέτο και το ωραίο αυτό πένθυμο εμβατήριο που έχει μέσα, αυτό και μόνο έγινε η μεγάλη επιτυχία. Για να πω ποιος ήταν ο Φάτσιο, ήταν διευθυντής στη Σκάλα του Μιλάνου. Ήταν μαέστρος ο οποίος διεύθυνε την πρώτη παράσταση από τον Οθέλο με πρωταγωνιστή τον Φραντσέσκο Ταμάνιο, το μεγάλο αυτόν τενόρο. Επίσης ήταν ο μαέστρος ο οποίος διεύθυνε την πρώτη παράσταση της Αΐντα στην Ιταλία, γιατί όπως ξέρετε η πρώτη έγινε στο Κάιρο, και μία μεταγραφή που είχε κάνει μετά ο Βέρντι πάνω στο Σίμον Μπογκανέκλα. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, πολύ πολύ αγαπητός, του άρεσε πολύ ο Βέρντι. Το εμβατήριο αυτό, μάλλον το πένθυμο εμβατήριο, συνηθίζεται να παίζεται το Μεγάλο Σάββατο από την Παλαιά Φιλαρμονική στην Κέρκυρα. Βέβαια και οι πάντες στα χωριά μπορούν να το παίξουν, δεν υπάρχει αποκλειστικότητα στη μουσική, ο καθένας μπορεί να παίξει το κάθε κομμάτι. Θα θέλαμε όμως σήμερα, λόγω των 100 ετών που γιορτάζουμε, να αφιερώσουμε στη μνήμη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πέρασαν από αυτή την πάντα όλα αυτά τα 100 χρόνια και βοήθησαν με τον τρόπο τους να στηρίξουν τη μουσική. Γιατί ο κάθε ένας που περνάει από εδώ αφήνει και απογόνους. Ξέρετε πόσοι πατεράδες είναι εδώ μέσα που έχουν τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να παριθμίσω 7-8. Από ό,τι ξέρω, μπορεί να είναι παραπάνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι όμως αφήσανε κάτι σε αυτή τη φιλαρμονική. Ας δώσουμε λοιπόν ένα φόρο τιμής με αυτό το ωραίο πένθυμο εμβατήριο, το οποίο μην το θεωρήσετε όσοι δεν ξέρετε ότι είναι ένα πένθυμο εμβατήριο, θα είναι βαρύ. Όχι, είναι πάρα πολύ μελωδικό, πάρα πολύ ωραίο και μάλιστα πρόσφατα κάποιος ανέλαβε τα δικαιώματα και το έδωσε και στην Αμερική και το ηχογραφούν και το παίζουν σε ορχήστρες. Όχι μόνο οι μπάντες και οι ορχήστρες, γιατί θεωρείται ένα αξιόλογο μουσικά έργο. Αμλέτο.
Να ευθυμίσουμε και λίγο να αλλάξουμε το κλίμα. Παύλος Καρέρ, Ζακύνθιος συνθέτης, ο οποίος σπούδασε στη Ζάκυνθο στα νεανικά του χρόνια, αργότερα πήγε στην Ιταλία, μάλιστα το 1848 πέρασε και από την Κέρκυρα και έκανε μαθήματα με τον Νικόλαο Μάντζαρο. Έχει γράψει όπερες, ωραίες όπερες, όπως είναι ο Μάρκος Μπότσαρης, και μέσα σε αυτήν συνήθως τραγουδάνε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι που ο κόσμος νομίζει ότι είναι δημοτικό, αλλά δεν είναι. Ο Γεροδήμος, αυτό το ωραίο τραγούδι. Γέρασα, μωρέ παιδιά, 40 χρόνους κλέφτης κτλ. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι ενσωματωμένο μέσα στην όπερα Μάρκος Μπότσαρης. Έχει γράψει την Κυραφροσύνη. Έχει γράψει την άλλη όπερα Μαραθών Σαλαμής, η οποία πρόσφατα κιόλας ανέβηκε στην εθνική λυρική σκηνή πριν από 6 χρόνια, με τη διεύθυνση του κυρίου Φιδετζή. Έχει γράψει πάρα πολλά άλλα ωραία έργα. Αλλά σε ένα λεύκομα που είχε αφιερώσει προς την Βασίλισσα Όλγα, είχε μέσα ένα ωραίο γκάλοπ. Γκάλοπ είναι, ξέρετε, αυτό το πολύ πεταχτό, πολύ γρήγορο, έτσι, ένας αριθμός. Λοιπόν, το ονομάζει φούρια. Όπως ξέρετε, φούρια, φουριόζο, σημαίνει κάτι πάρα πολύ γρήγορο. Είναι ένα αστείο, ωραίο κομματάκι, δεχτείτε το έτσι χιουμοριστικά, γιατί έχει μέσα και κλάξον, έχει και μια σφυρίχτρα. Μαέστρο, έλα, φούρια. Η ζωή τα έχει όλα, και τη λύπη και τη χαρά, το γέλιο, τα πάντα. Το νεύρο, το θυμό. Όχι, δεν θυμώνουμε σήμερα. Σήμερα είμαστε κάλμα, πορεί κάλμα, και γι' αυτό θέλουμε να σας δώσουμε και ωραία μουσική. Ελληνική μουσική, Μάνος Χατζηδάκης. Είναι 15 χρόνια που χάσαμε το αγαπητό μας Μάνο, αλλά δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Και η μουσική του θα μείνει για πολλά χρόνια, μπορούμε να πούμε στους αιώνες. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά γίνονται αργότερα κλασικά. Και ακριβώς έτσι είναι.
Ο Μάνος ήταν αυτός ο οποίος επήρε και το πρώτο βραβείο Όσκαρ με το τραγούδι «Ποτέ την Κυριακή». Άρα το πρώτο Όσκαρ της Ελλάδος το οφείλουμε στο Μάνο Χατζηδάκη. Τα παιδιά του Πειραιά, το γνωστό με την αξέχαστη Μελίνα Μεργούρη. Σήμερα έχουμε όμως μια ωραία διασκευή με κομμάτια του Μάνου Χατζηδάκη. Ξέρετε, να σας πω και μια ιστορία που μπορεί να μην την έχετε υπόψη σας. Το Όσκαρ αυτό το αγαλματίδιο το είχε πάνω στο τζάκι του ο Μάνος. Λοιπόν, μια μέρα η οικονόμος του πήγε να πετάξει τα σκουπίδια και βλέπει στη σακούλα και ήταν πολύ βαριά. Ανοίγει, κοιτάζει μέσα και βλέπει το αγαλματίδιο. Το βγάζει λοιπόν και το βάζει πάλι πάνω στο τζάκι. Όταν γύρισε ο Μάνος, το βλέπει εκεί πέρα. Λέει, δεν μπόρεσα να το πετάξω. Το πιάνει λοιπόν όπως ήταν έτσι, το γύρισε ανάποδα και λέει: εκεί θα μείνεις για πάντα. Δεν έδινε μεγάλη σημασία σε αυτά τα βραβεία, γιατί ήξερε ότι η μουσική είναι κάτι άλλο και όχι απλώς ένα τραγουδάκι για το οποίο τον βραβεύσανε. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν με ωραία τα τραγούδια όπως ο Κυραντώνης, ένα κυκλαδίτικο, η ωραία Αθήνα, τη βλέπετε πόσο ωραία είναι, την ξέρουμε. Και από εκεί και πέρα μετά έχουμε το Φέρτε με ένα μαντολίνο, χάρτινο το φεγγαράκι. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, με αυτό το φεγγάρι τέλος πάντων δεν σταματάει. Αλλάζει συνέχεια χρώματα, μορφές, τα πάντα. Και όλοι οι συνθέτες έχουν κάτι να γράψουν γι' αυτό. Αλλά θα θυμηθούμε όμως και την Αλίκη Βουγιουκλάκη στο Ναυτικό που έλεγε όλες εκείνες τις ωραίες μελωδίες και οπωσδήποτε έλεγε και το «Τράβα μπρος». Μαέστρο, τράβα μπρος.
Thank you.
Ναπολέον Λαμπελέντ, κερκυραίος συνθέτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα έζησε στην Αγγλία. Πήγε εκεί γιατί εκεί τον αναγνωρίσανε. Όσο ήταν στην Ελλάδα, συνεχώς ήταν σε φιλονικίες με τους άλλους εκεί πέρα, μέσα στο οδείο, οπουδήποτε. Φανταστείτε ότι μια φορά του είπανε, κοίταξε, στη συναυλία που έχεις να παίξεις πιάνο με τη χοροδία, δεν θα παίξεις πιάνο, γιατί θα είναι η βασιλική οικογένεια και δεν είναι δυνατόν να έχεις γυρισμένη την πλάτη σου εσύ στη βασιλική οικογένεια. Λέω, αυτός τι σημασία έχει αυτό το πράγμα, αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρεις τι λες, του λένε, είσαι άσχετος. Όταν σου μιλάνε έτσι και αισθάνεσαι ότι μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, σηκώνεσαι και φεύγεις ακόμα και από τον τόπο σου. Δεν έχει σημασία ο τόπος, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις συμπεριφορές. Πήγε εκεί πέρα και τον αναγνωρίσανε οπωσδήποτε. Έγραψε όμως διάφορα πολλά ωραία έργα και βρέθηκε στην Κέρκυρα ένα δικό του έργο, το οποίο είναι το πρωτότυπο και μάλιστα είναι η παρτιτούρα και μόνο δύο όργανα
Ένα κοντραμπάσο και ένα τσέλο έχουν βρεθεί. Τα άλλα λείπουνε. Αλλά από αυτή την παρτιτούρα ο Σπύρος ο Μαυρόπουλος, ένας φίλος και συνθέτης και πολύ καλός μουσικός στην Κέρκυρα, καθηγητής, πήρε λοιπόν την παρτιτούρα αυτή που είναι για κουιντέτο ξυλίνων και ορχήστρα εγχόρδων και έφτιαξε μια ωραία σερενάτα του Κολομπίνου, του Αρλεκίνου προς την Κολομπίνα, που πήγα εγώ. Ο Αρλεκίνος είναι λοιπόν solo φλάουτο και η Κολομπίνα είναι ολόκληρη μπάντα και θα δείτε τη στιγμή που σταματάει το φλάουτο να παίζει και αρχίζει να παίζει η μπάντα, τι σκέρτσο έχει αυτή η Κολομπίνα, πήγαινε να ρίξει τον Αρλεκίνο γι' αυτό. Έχουμε όμως και έναν πολύ καλό εκτελεστή του φλάουτου σήμερα να παίξει μαζί μας. Είναι σκρυπεριώτης, από μικρό παιδί εδώ μέσα στην μπάντα αυτή. Άρχισε να παίρνει τα πρώτα μαθήματα από τον Γιώργο Κούρκουλο στο φλάουτο. Κατόπιν βέβαια ήρθε στην Αθήνα, σπούδασε, έδωσε σε διαγωνισμούς, πήρε βραβεία. Είναι πρώτο φλάουτο σόλο στην εθνική λυρική σκηνή από το 1993. Είναι ο Θόδωρος Μαυρομάτης.
Thank you.
Πριν αρχίσουμε το δεύτερο μέρος αυτής της ωραίας συναυλίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια όλους εσάς που έχετε έρθει. Θα ήθελα να σας πω όμως και μία μικρή παράληψη που έκανε ο Πρόεδρος και με παρακάλεσε να το αναφέρω εγώ. Έχουμε κοντά μας σήμερα μία ξεχωριστή προσωπικότητα Κέρκυρας, την κυρία Κλειώ Δενάρδο. Για να μην αναφέρω όλα τα βραβεία σε όλα τα φεστιβάλ του κόσμου που έχει πάρει, θα αναφέρω μόνο την Ολυμπιάδα Τραγουδιού, που μέσα σε τραγούδια από όλο τον κόσμο επήρε το πρώτο βραβείο με το «Που να είναι ο Ιης και ο Σουθέ». Και είναι ακόμα ενεργός τέλεχος της μουσικής, δηλαδή τραγουδάει και τραγουδάει, τι να σας πω. Αχ, μαγεύομαι κάθε φορά. Αν δεν ήταν παντρεμένη, θα την είχα ερωτευτεί. Για να μπούμε τώρα στο δεύτερο μέρος του προγράμματός μας. Ένιο Μωρικόνε. Ο Ένιο Μωρικόνε είναι πια κοντά 90 τόσο χρονών, αλλά έχει γράψει τόσο ωραία μουσική. Είναι γνωστός για τα σπαγκέτι western. Θα μου πείτε τώρα, από το 1960 έχει γράψει 400 περίπου soundtracks για μουσικές, για ταινίες. Και από αυτές, σπαγκέτι western είναι μόνο οι 30. Πώς είναι δυνατόν να έχει βγάλει όνομα μόνο για τις 30? Αυτό είναι το ωραίο, γιατί εκεί είναι το κάτι άλλο. Όλα τα άλλα τα έργα έχουν μουσική στο ίδιο στυλ περίπου, όπως και να είναι. Τα western όμως έχουν αυτό το κάτι άλλο που μας κίνησε το ενδιαφέρον να μπορέσουμε να παρακολουθούμε και τις ταινίες και να μάθουμε και τη μουσική. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μεγάλους σκηνοθέτες, όπως είναι ο Παζολίνι, ο Ντε Πάλμα, ο Ρωμάν Πολάνσκι, ο Μπερτολούτσι. Και σήμερα έχουμε μια πολύ ωραία διασκευή από δύο ταινίες που είναι το «Κάποτε στη Δύση» και «Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος». Ο καλός. Ο καλός είναι ο μαέστρας μας, που τον αγαπούν όλοι. Ο κακός, ο κακός. Ο κακός είμαι εγώ. Όλη την ώρα εδώ πέρα στις πρόβες φωνάζω συνέχεια, είμαι πολύ κακός. Μην βλέπετε έτσι που χαμογελάω. Ψεύτικο είναι αυτό. Και ο άσχημος. Δεν νομίζω να υπάρχει άσχημος εδώ μέσα. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μαέστρο μου, παρακαλώ πολύ. Έλα κοντά, μην με φοβάσαι. Κακός είμαι, αλλά εντάξει. Ο καλός, ο κακός και ο άσχημος. Παρακαλώ πάρα πολύ. Αυθεντική εκτέλεση, όπως έκανε ο Μωρικόνε στο Ηρώδιο. Ευχαριστώ πολύ.
Γερμανία είναι μια τοποθεσία, ένα μέρος όπου, κοντά στη Βρέμη ψηλά και κοντά προς την Ολλανδία και λέγεται Άμερλαντ. Αυτό το μέρος είναι φανταστικό. Έχει μια μεγάλη λίμνη, περίπου 5,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Έχει πολύ ωραίους αγρούς με κίτρινα ωραία λουλουδάκια. Και εκεί υπάρχουν και πολλά ξενοδοχεία που δέχονται κόσμο για να περάσουν εκεί διακοπές για πολλούς άλλους σκοπούς. Εκεί λοιπόν αυτό το Άμερλαντ, έχει ένας Ολλανδός έγραψε μία μουσική για αυτό το μέρος. Είναι ένα καταπληκτικό κομμάτι. Έχει και νερόμιλους εκεί, μοιάζει λίγο και με την Ολλανδία. Μία καταπληκτική μελωδία, ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έχει γυρίσει όλο τον κόσμο, έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο γιατί είναι πολύ ωραία μελωδία. Ας το ακούσουμε σήμερα.
Μία οβερτούρα. Όταν λέμε οβερτούρα, μην πάει το μυαλό σας ότι θα παίξουν καμία οβερτούρα του Βέρντι, του Ροσίνη, ξέρω εγώ, του Ντονιτσέτη. Ωραίες, οπωσδήποτε ωραίες, αλλά όχι σε αυτό το στυλ. Είναι μοντέρνα οβερτούρα. Μιλάει για κάτι το οποίο είναι καθημερινό. Μία συνάντηση. City Treff, στα γερμανικά, σημαίνει η συνάντηση στην πόλη. Θα ακούσουμε λοιπόν μία οβερτούρα που θα έχει μέσα όλους τους ήχους, όλα τα πράγματα αυτά τα οποία θα μπορούσε να δει κανείς μέσα σε μία πόλη. Το γρήγορο, το αργό, τις συνομιλίες, τις φιλονικίες, τα πάντα. City Treff, μαέστρο μου. Πρόσεξε πώς θα αποδώσεις εκείνο το σημείο που είναι ερωτικό. Γιατί υπάρχει και αυτό. Thank you.
1939. Στο Hollywood αποφασίζουν να κάνουν μια πολύ ωραία ταινία για παιδιά κυρίως. Ο Μάγος του Οζ. Είναι η πρώτη ταινία στην οποία χρησιμοποιείται το έγχρωμο φιλμ. Όχι καθ' ολοκληρία, γιατί το πρώτο μέρος είναι ασπρόμαυρο και το τέλος, η αρχή και το τέλος. Το ενδιάμεσο είναι όλο έγχρωμο. Αυτό όμως το κάνανε για άλλους λόγους. Θέλανε να δείξουν ότι το κοριτσάκι που παίζει μέσα στο έργο, στην αρχή και στο τέλος, είναι στην πραγματικότητα. Αλλά στη μέση που είναι στο φανταστικό κόσμο, εκεί που βρίσκεται ο Μάγος του Οζ και είναι όλο το ωραίο παραμύθι, είναι το έγχρωμο. Το κοριτσάκι αυτό είναι η Judy Garland, 16 χρονών τότε, που την βάλανε να κάνει ένα κοριτσάκι 12 χρονών, την Dorothy. Έχει και το σκυλάκι της και κάποια στιγμή υποτίθεται ότι βρίσκεται πλέον, γιατί είχε πέσει σε ύπνο και το βλέπει όλα σε όνειρο. Πάει, βρίσκεται μέσα στη μαγική πόλη. Εκεί έχει μάγισσα, κακιά μάγισσα, έχει την καλή νεράιδα, νανάκια τα οποία είναι αυτά τα ξωτικά και γνωρίζει το σκιάχτρο, τον αχυρένιο, γνωρίζει τον τενεκεδένιο και το λιοντάρι, το φοβιτσιάρικο λιοντάρι. Και όλο το νόημα βέβαια μέσα στο έργο είναι που προσπαθεί να τους δώσει το κουράγιο ο φοβιτσιάρης να γίνει θαραλέος, ο κουτός να γίνει έξυπνος και εκείνος που δεν είχε καρδιά να αποκτήσει αισθήματα. Σε αυτή την ωραία ταινία όμως, η Judy Garland, που όλοι ξέρετε ότι ήταν και η μητέρα της Liza Minnelli βέβαια, τραγουδάει ένα τραγουδάκι το οποίο λέγεται «Somewhere over the rainbow», κάπου εκεί ψηλά στο ουράνιο τόξο. Ένα τραγούδι το οποίο πήρε βραβείο Όσκαρ τραγουδιού. Θεωρήθηκε ότι είναι το καλύτερο τραγούδι του αμερικανικού κινηματογράφου. Επίσης, στην εκατονταετία θεωρήθηκε πρώτο με νούμερο ένα τραγούδι της εκατονταετίας, το καλύτερο απ' όλα. Εκεί ψηλά στο ουράνιο τόξο, ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί να δει τι ωραία πράγματα θα βλέπε. Δεν ξέρουμε τι θα βλέπε. Μαέστρο, να προσπαθήσουμε να ανεβούμε λίγο στο ουράνιο τόξο. Πάμε λοιπόν.
Στη Ρωσία τώρα να μεταφερθούμε λίγο και να ακούσουμε λίγο Σωστακόβιτς. Δημήτρης Σωστακόβιτς, ένας συνθέτης ο οποίος τράβηξε τα πάνδυνα από το καθεστώς. Να φανταστείτε ότι ο συνθέτης ή ο καλλιτέχνης γενικά είναι ελεύθερος να εκφράσει τα αισθήματά του, τις απόψεις του, βέβαια, μέσα από την τέχνη του. Τώρα, εάν εγώ βάλω μια συγχορδία μέσα στο κομμάτι που είναι λίγο παράξενη και ο Στάλιν πιστέψει ότι αυτό είναι αντίδραση για το καθεστώς του, από εκεί και πέρα μπορώ να γυρίσω το μυαλό του Στάλιν και να καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Και έτσι να είναι, πάλι δεν φαίνεται και προς το κοινό, δεν μπορεί να έχει αυτό έτσι επίδραση. Αλλά φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε τη ζωή του στη μουσική, να κοιμάται το βράδυ με το κουστούμι του και με τη βαλίτσα έτοιμη κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν ήξερε τι ώρα θα του χτυπήσει η αστυνομία να τον πάρει και να τον πάει φυλακή. Αυτή είναι ωραία ζωή. Τέλος πάντων, τράβηξε τόσα πολλά με αυτό το καθεστώς, πολλούς από την οικογένεια του και από το σόι του, τους φυλακίσανε, τους σκοτώσανε. Τι να κάνει όμως ο άνθρωπος, ζούσε σε αυτή τη χώρα και πήρε και τιμές. Ήρθε η ώρα που πήρε και τις τιμές του και αναγνωρίστηκε. Ο Σωστακόβιτς ήταν πολύ μεγάλος συνθέτης. Είχε γράψει πάρα πολλά έργα, ξεπέρασε τις 9 συμφωνίες που συνήθως εκεί σταματάνε οι συνθέτες γιατί πεθαίνουν. Αυτός έφτασε μέχρι τη 15η. Και ήταν από πολωνική καταγωγή ο προπάπος του. Αλλά η γυναίκα του, και αυτό πρέπει να το ξέρετε, ήταν ελληνικής καταγωγής. Άρα μπορούμε να υπερηφανευόμαστε και λίγο για τον Σωστακόβιτς. Του άρεσε όμως πάρα πολύ η μουσική γενικά. Επήγαινε σε κινηματογράφους που είχαν βοβό κινηματογράφο και έπαιζε πιάνο και συνόδευε αυτό που ακουγότανε. Του άρεσε πολύ και η τζαζ. Και είχε δημιουργήσει ορχήστρα τζαζ που έπαιζε δικά του έργα και είχε γράψει 2 σουίτες πάρα πολύ όμορφες. Από την δεύτερη αυτή σουίτα σήμερα θέλουμε να σας παίξουμε ένα καταπληκτικό βάλς. Δεν θα σας έλεγα να το χορέψετε γιατί δεν έχουμε χώρο. Αλλά είναι πραγματικά τόσο πολύ όμορφο και πάρα πολύ γνωστό. Μαέστρο μου, δώστε το σε παρακαλώ με πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και εδώ θα ήθελα και πάλι να τονίσω και κάτι, γιατί χαίρομαι που βλέπω τον Θόδωρο τον Μαυρομάτι να κάθεται μέσα στην ορχήστρα και να παίζει. Ξέρετε, το καλάμι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, αλλά το καβαλάμε πολύ εύκολα η μουσική. Δεν το έχει κάνει. Thank you.
Κανονικά πρέπει να τελειώσει στην αυλία με το τελευταίο αυτό κομμάτι, αν το θέλετε εσείς βέβαια. Μωρίς Ραβέλ, Μπολέρο. Ένα έργο το οποίο έχει μείνει πράγματι στην ιστορία. Μια μέρα ο Ραβέλ καθόταν στο πιάνο και έπαιζε μια μελωδία και λέει σε ένα φίλο του, «Δεν νομίζεις ότι υπάρχει μια εμένουσα ποιότητα σε αυτή τη μελωδία?» «Πώς σκέπτομαι», λέει, «να κάνω το εξής, να την επαναλάβω αρκετές φορές, περίπου 15-16 φορές, χωρίς να βαρεθεί ο κόσμος. Πώς θα το κάνω αυτό? Και χωρίς να αλλάξω την τονικότητα. Να είναι συνέχεια το ίδιο πράγμα». Του λέω άλλος, «Μπα, αποκλείεται, πώς θα μπορέσεις?» «Να το δούμε αυτό το πράγμα». Ήταν λοιπόν μια χορεύτρια, η Άιντα Ρουμπινστάιν, η οποία του ζήτησε να γράψει ένα σπανιόλικο έργο για αυτήν. Στην αρχή ήθελε να κάνει κάτι άλλο, αλλά μετά σκέφτηκε να της κάνει τον Μπολέρο. Βάζει λοιπόν το ταμπούρο να παίζει συνεχώς από την αρχή του έργου μέχρι το τέλος ένα και μόνο ρυθμό. Συνέχεια αυτό το πράγμα. Επί 15 λεφτά. Και επάνω σε αυτό, το οποίο έρχεται συνεχώς με ένα κρεσέντο, κρεσέντο, μεγάλο κρεσέντο, να προσθέτει τα σόλο όργανα και μετά σιγά σε όλη την ορχήστρα, να φτάσει σε ένα καταπληκτικό φινάλε. Κάνει στο τέλος μια μικρή μόνο μετατροπή, απλώς και μόνο έτσι για δικούς του λόγους. Αλλά αυτό το έργο, όταν το άκουσε, μάλλον όταν έμαθε ο Τοσκανίνη, ζήτησε να το κάνει και αυτό στην Αμερική, να το παίξει με την ορχήστρα του. Το έπαιξε λοιπόν το 1929 και το 1930 με την ορχήστρα του κάνει ταξίδι στο Παρίσι και οπωσδήποτε θα παίξει κάτι γαλλικό. Παίζει λοιπόν τον Μπολερό. Κάτω στην αίθουσα ήταν ο Ραβέλ. Όταν τελείωσε το έργο, χειροκροτούσε ο κόσμος και κάνει έτσι ο Τοσκανίνη να σηκώσει τον Ραβέλ να πάρει το χειροκρότημα. Ο Ραβέλ καθόταν κάτω, δεν σηκώθηκε. Όταν πήγε μέσα στα παρασκήνια, γυρνάει και του λέει, «Ήτανε πολύ γρήγορο», απαντάει ο Τοσκανίνη, «ο μόνος τρόπος να σωθεί το έργο». Κατά άλλους λένε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη στοιχομηθεία, αλλά αυτά είναι αρκετά για σας. Βέβαια, μία κυρία του είπαν του Ραβέλ, ότι είπε στην πρεμιέρα, «Καλέ, αυτός είναι τρελός». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω ότι ήταν η μόνη που κατάλαβε το έργο μου». Μέσα σε αυτό το έργο έχει βάλει λοιπόν όλα τα όργανα να παίζουν σόλο και πολλά και παράξενα όργανα τα οποία δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται στη συμφωνική ορχήστρα, ας πούμε όλο το κουαρτέτο σαξοφώνων ή ένα σοπρανίνο σαξόφωνο τόσο δά, το οποίο ούτε καν το έχουμε σήμερα. Αυτό όμως αποδεικνύει ότι για να μπορέσει μια ορχήστρα να παίξει αυτό το έργο πρέπει να έχει σολίστες. Τώρα θα μου πείτε στην μπάντα. Γιατί αμφιβάλλετε ότι έχουμε σολίστες? Τους βλέπετε, όλοι αυτοί. Σας είπα νωρίτερα για τον μαέστρο ότι κάθεται και γράφει, ξέροντας βέβαια και τις δυνατότητες των μουσικών του. Έκατσε λοιπόν και έκανε μια ωραία διασκευή, όχι για όλο το έργο που είναι 15 λεπτά και μπορεί να σας κούραζε, αλλά ένα μίνι μπολέρο, ας το πούμε έτσι, για να το ακούσετε σήμερα. Δώστε μεγάλη προσοχή το ότι ενώ αρχίζει πολύ σιγά, αρχίζει, ανεβαίνει μετά τα σολιστικά και φτάνει στο έπακρο, οπότε 4 μέτρα πριν το φινάλε μπαίνουν και όλα τα κρουστά και τα τρομπόνια κάνουν ένα καταπληκτικό γλισάντο, ξέρετε, είναι αυτό το γλίστρινο που κάνει με τη σωλήνα και δίνει όλο, τι να σας πω, δηλαδή, να μην πω τίποτα, καλύτερα να το ακούσετε για να μου πείτε μετά εσείς τις εντυπώσεις σας. Βέβαια, πρέπει να πω ότι ο Ραβέλ είχε ενοχληθεί λίγο από τη στάση που τήρησε προς τον Τοσκανίνη και μετά από λίγο καιρό του στέλνει ένα γράμμα και του λέει, ξέρεις, όταν ο συνθέτης δεν λαμβάνει μέρος στην εκτέλεση σαν εκτελεστή, σαν μουσικός, δεν μπορεί να πάρει χειροκρότημα από τον κόσμο για να κάνει υπόκληση. Το έβαλε αυτό σαν δικαιολογία, βέβαια. Και εκεί επάνω του λέει, πάντως θα ήθελα, εάν θέλεις, να έρθεις στο Παρίσι και να διευθύνεις
την πρώτη εκτέλεση από το κονσέρτο για το αριστερό χέρι. Και οπωσδήποτε έτσι ήρθε μια συμφιλίωση. Αυτά συμβαίνουν μεταξύ των καλλιτεχνών, γιατί ο εγωισμός είναι εγωισμός. Ο συνθέτης λέει, έχει γράψει πάνω στην παρτιτούρα 66. Πώς θα το κάνεις εσύ, κύριε, 80. Δεν θέλω, αλλάζει το έργο μου. Μαέστρο, σου δίνω τη διορία από 65 μέχρι 67. Ευχαριστώ πολύ. Μπολερό. Thank you.
Ήθελα να προλάβω κάποιους που σκοθήκαν να φύγουν για να μην χάσουν το υπόλοιπο. Να πάμε λίγο στην Ισπανία. Joaquim Rodrigo, ένας συνθέτης ο οποίος πέθανε σε ηλικία 98 ετών πριν 10 χρόνια, το 1999. Από 3 χρονών έπαθε διφθερίτιδα και έμεινε τυφλός. Αλλά αυτό δεν τον πτώησε στο να σπουδάσει μουσική. Επήγε στο Παρίσι και στην
Ισπανία βέβαια, σπούδασε και στο Παρίσι και έγινε ένας πολύ, μα πάρα πολύ καλός συνθέτης. Έγραψε πάρα πολλά έργα, αλλά είναι πολύ γνωστός, μα πάρα πολύ γνωστός για τα κονσέρτα του για κιθάρα, ιδίως για το κονσέρτο di Aranjuez. Στην Ισπανία, σε μια πόλη που λέγεται Aranjuez, είναι το βασιλικό θέρετρο. Έγραψε λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, έγραψε αυτό το κονσέρτο και το αφιέρωσε εκεί, προσπαθώντας με τη μουσική του να δώσει εικόνες από αυτό το βασιλικό θέρετρο. Υπάρχει όμως το δεύτερο μέρος, αυτό το αντάτζιο, το οποίο ο συνθέτης μπορεί να έδωσε μια ερμηνεία προς το βασιλικό θέρετρο, αλλά είχε μια προσωπική ερμηνεία την οποία είχε εκμυστηρευτεί σε δικούς του ανθρώπους. Είχε πρόσφατα χάσει ένα παιδί και θεωρεί ότι με αυτό το δεύτερο μέρος ο ίδιος είναι η κιθάρα και η ορχήστρα είναι ο Θεός. Και έχει μία συνομιλία μαζί του και τον παρακαλεί να μην του πάρει και τη σύζυγο. Είναι τόσο ωραίο αυτό αυτή η μελωδία που αμέσως έγινε αγαπητή, έγινε διάσημο το κονσέρτο και πολλοί τραγουδιστές το τραγούδησαν σαν ελαφρό τραγούδι. Aranjuez Mon Amour, μπορεί να το ξέρετε, ο Χούλιο Ιγκλέσιας και οι μεγάλοι τενόροι. Βέβαια, δεν ξέρανε πολλοί ότι είναι του Ροντρίγκο η μελωδία αυτή και την πήραν και την κάνανε και σε τζαζ όπως ο Miles Davis και μετά είδαν ότι έπρεπε να πληρώσουν τα δικαιώματα. Νομίζαν ότι είναι λαϊκό τραγούδι. Βλέπετε ένα πράγμα το οποίο είναι τόσο πολύ διαδεδομένο, ο κόσμος αμέσως το θεωρεί ότι μπορεί να είναι και λαϊκό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ωραίο αντάτζο, ο ίδιος σας είπα είναι η κιθάρα και η ορχήστρα είναι ο Θεός και έχει μια συνομιλία. Και στο τέλος αποδέχεται με ένα ωραίο καταπληκτικό φινάλε που κάνει με την κιθάρα. Βέβαια εδώ είναι μια μεταγραφή για το φλικόρνο που έκανε ο φίλος μου ο Σπύρος ο Μαυρόπουλος και αυτό προσπάθησε να δώσει και μέσα στο σόλο και στην ορχήστρα αυτά τα συναισθήματα. Αποδέχεται ότι το παιδί του ανελήφθη πλέον στους ουρανούς. Ας ακούσουμε αυτό το πραγματικά πολύ, πάρα πολύ ευαίσθητο κομμάτι.
κάνουμε τον κόσμο λίγο να χαρεί. Γιατί τον λυπήσαμε, το κατάλαβα έτσι λίγο. Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αλλά λίγο λυπητερό. Να ευθυμίσουμε. Χωρίς κρασί. Χωρίς κρασί. The Saints. Αλληλούια. Μια πολύ ωραία διασκευή που έχει γίνει μίξη When the Saints Go Marching In με το Αλληλούια του Χέντελ. Γρήγορα, πεινά. Εμείς οι τρομπετίστες κυρίως είμαστε λίγο λοξοί, ξέρετε. Δηλαδή έχουμε αυτό το κομμάτι, το μέταλλο, το επιστόμιο, το έχουμε στη τσέπη μας πάντοτε και όπου βρεθούμε αρχίζουμε. Οτιδήποτε. Μελετάμε, υποτίθεται με αυτό. Λοιπόν, βρήκαμε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, στο οποίο ευτυχώς δεν παίζουν οι τρομπέτες.
Παίζουν μόνο με το επιστόμιο. Είναι πρώτη παγκόσμια εκτέλεση. Θα το κάνουμε σήμερα εδώ σε εσά. Θέλετε, μαέστρο μου. Παρακαλώ. Αν θέλετε να τα ακούσετε. Mouthpiece Mania. Mouthpiece Mania. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αν εσείς διασκεδάσατε μια φορά, εμείς 10. Γιατί πράγματι είστε ένα πάρα πολύ αξιόλογο κοινό. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία στην Κέρκυρα.